Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το πώς πολλές φορές το μυαλό μας κάνει manifest, δηλαδή διαχειρίζεται τα προβλήματά μας με τρόπους οι οποίοι νομίζουμε πως είναι ιδανικοί και νομίζουμε ότι μας επιλύουν τα προβλήματα μας εις βάθος, ότι μας επιλύνουν τα προβλήματα μας εις βάθος και ότι έρχεται ο έρωτας να μας σώσει, το ρομάντζο να μας σηκώσει από την πτώση που έχουμε, αλλά στην ουσία φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και όπως λέω και στο τίτλο του βίντεο, τα αγαθά, τα συναισθηματικά αγαθά, κόπης χτώνται. Κόρη, ξύπνα. Ξύπνα κόρη. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε το μήνυμα της κόρης. Γράφει. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε παρακολουθώ στα βίντεο στο κανάλι σου και είμαι ευγνώμων για αυτά που μας λες. Χαίρομαι που με παρακολουθείς, αλλά θα παρακολουθήσεις με πολύ προσοχή και αυτά που σου λέω τώρα εδώ για σένα. Ξέρεις εσύ ποια είσαι. Θα ήθελα να σου πω τη δική μου ιστορία και αν μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου και αν πρέπει να πάω σε κάποιο ειδικό, γιατί δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά γενικά εδώ και κάποια χρόνια. Έτσι τώρα με αυτή την εισαγωγική πρόταση, δήλωση, μας βάζεις μέσα στην ιστορία ότι εδώ και κάποια χρόνια δεν είσαι καλά ψυχολογικά και δεν έχεις πάει σε ειδικό και δεν έχεις κάνει κάτι γι' αυτό. Ας δούμε λοιπόν πώς το μυαλό σου manifest, την λέξη στα αγγλικά, πώς τα έχει καταφέρει να τα γυρίσει έτσι τα πράγματα ώστε να σου πει ότι θα σου βρει μια λύση και αυτή η λύση που θα επιδιώξεις κι εσύ η ίδια να μην είναι μια λύση που θα σε ανεβάζει από την κατάθλιψη και θα σε θεραπεύει, αλλά θα σε καταβυθίζει στην κατάθλιψη και στην άσχημη συναισθηματική κατάσταση, συνθήκη ακόμη περισσότερο. Εγώ είμαι παντρεμένη και έχω ένα παιδί το οποίο είναι σε σχολική ηλικία. Με τον άνδρα μου είμαστε μαζί καμιά δεκαετία, αλλά δεν νιώθω όμορφα μαζί του πλέον. Είσαι παντρεμένη καμιά δεκαετία, έχεις παιδί, δεν νιώθεις όμορφα μαζί με τον άντρα σου. Τι κάνεις? Και νιώθεις και κατάθλιψη γενικότερα. Και δεν είσαι καλά. Τι κάνεις? Τι προτείνω ή τι συστήνω να κάνεις? Να πιάσεις τον εαυτό σου, να τον πάρεις στην ψυχοθεραπεία. Να πιάσεις και τον άντρα σου, εάν δέχεται και αν συνεργάζεται, να κάνετε μαζί θεραπεία ζευγαριού. Να δείτε τι προβλήματα έχει ο γάμος σας και αν επιλύονται να τα επιλύσετε, αν δεν επιλύονται να λύσετε το γάμο σας. Αφήνεις εκεί μία κατάσταση αδιαχείριστη. Εσύ δεν είσαι καλά ψυχολογικά και δεν νιώθεις όμορφα με τον άντρα σου. Δεν κάνεις όμως κάτι γι' αυτό δραστικό, ουσιαστικό και δραστικό. Θα σου πω να γελάσετε. Πριν 24 χρόνια, στον πρώτο μου τώρα, έρχομαι μια μέρα από το γυμναστήριο και λέω στον τότε σύζυγο, έχουμε πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το γάμο μας. Μου λέει γιατί. Του λέω γιατί έχω πάει στο γυμναστήριο και με φλέρταρε ο γυμναστής, δεν ανταποκριθήκα, αλλά μου άρεσε που με φλέρταρε. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο γάμο μας, πρέπει κάτι να κάνουμε. Η απάντηση του ποια ήταν? Θα αλλάξεις γυμναστήριο, δεν είναι? Δεν άλλαξα γυμναστήριο, ούτε άλλαξα άνδρα. Προσπάθησα πάρα πολύ να διαχειριστώ το ζήτημα. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμουν τότε δεν υπήρχε, δεν ενήχε μέσα το διαζύγιο. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ θρήσκα και δεν υπήρχε περίπτωση, δεν μου περνούσε καν από το μυαλό ότι δικαιούμουν να χωρίσω. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις και με όλα τα εργαλεία που είχα στα χέρια μου να εξοραίνω και να εξηγιάνω την κατάσταση. Πήγαμε και στο ψυχολόγο κάποιες φορές. Ήρθε και άλλο παιδί εντωμεταξύ, το οποίο ήθελα πολύ εγώ να έρθει το άλλο το παιδί, γιατί πραγματικά ήμουν σίγουρη ότι δεν γινόταν εγώ να χωρίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να χωρίσει η κόρη του παπά, η δασκάλα του κατοικητικού κτλ. Και στο τέλος της ημέρας, όταν ένιωθα πάρα πολύ άσχημα και δεν ένιωθα καθόλου όμορφα μέσα στο γάμο μου, και ούτε εκείνος ένιωθε όμορφα μέσα στο γάμο του, και γενικά όσο ήμασταν μια δυστυχισμένη ατμόσφαιρα, χωρίσαμε. Δεν χώρισα για να είμαι με άλλον. Δεν άλλαξα τον άνδρα μου, χώρισα. Και από τα 26 μου που χώρισα, μαζεύω τα κομμάτια μου, εξακολουθώ ακόμη να μαζεύω τα κομμάτια μου, όχι μόνο από το γάμο, αλλά και από τα προβλήματα που μου άφησε
η κακοποιητική παιδική μου ανατροφή, τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, για την οποία έχουμε μιλήσει στο κανάλι πρόσφατα. Ψάξτε το βίντεο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δεν σου λέω αυτό που έκανα εγώ για να το κάνεις. Απλώς σου λέω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όταν δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και όταν δεν νιώθεις όμορφα με τον άντρα σου, δεν το αφήνεις να κάθεσαι, να κάθεται. Γιατί αν το αφήνεις να κάθεται, θα πάθεις αυτό που έπαθες εσύ. Εγώ πριν χρόνια είχα έρωτα με ένα παλικάρι, τότε ήμουν πολύ νεαρή, στην αρχή της δεκαετίας των 20. Είχαμε σχέση για πάρα πολύ λίγο, 2-3 μήνες μόνο, αλλά χωρίσαμε γιατί αυτός δούλευε βράδυ, ήταν μέσα στη νύχτα, είχε γυναίκες στη ζωή του πολλές και ήταν και πολύ νεαρός. Εγώ έκανα να τον ξεχάσω πολλά χρόνια. Μέχρι και τώρα, τόσα χρόνια μετά, τον σκεφτόμουν πολύ και τον παρακολουθούσα στο Instagram. Πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι, πώς ζείτε τις ζωές σας έτσι. Είσαι μέσα σε ένα γάμο, δεν είσαι καλά στο γάμο σου, δεν είσαι καλά ψυχολογικά, αλλά εσύ παρακολουθείς στο Instagram τον πρώην με τον οποίο έζησες 2-3 μήνες μαζί κάτι και που τότε τον χώρισες, γιατί ήτανε, δούλευε νύχτα, είχε να κάνει με πολλές γυναίκες κλπ. Αυτός ο άνθρωπος, ο μεγάλος μου έρωτας για μένα, εμφανίστηκε μετά από τόσα χρόνια στη ζωή μου, ξανά παντρεμένη και δυο πλέον. Μου έστειλε πολύ όμορφα λόγια και πως πάντα με παρακολουθούσε και αυτός και ήθελε να μιλήσουμε, αλλά δεν είχε το θάρρος γιατί είμαι παντρεμένη. Τελικά βρήκε το θάρρος και του δώσες και εσύ, γιατί και εσύ τον παρακολουθούσες. Μιλούσαμε αρχικά για λίγο, για μερικούς μήνες. Μου είπε να βρεθούμε και εγώ του είπα όχι. Σταματήσαμε να μιλάμε γιατί υπήρχε μια έλξη έντονη. Θυμήθηκα τα παλιά. Είχα ανάγκη να νιώσω όμορφα και ένιωσα πόσο μάλλον με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν το ξανά έκανα ποτέ μου. Ό,τι θα σου γράψω. Είναι η πρώτη μου φορά. Σε πιστεύω ότι είναι η πρώτη σου φορά. Που ένιωσες έντονη ψυχοπαθολογική έλξη για τον παλιό πρώην, ενώ είσαι μέσα σε ένα γάμο στον οποίο δεν νιώθεις καλά στο γάμο, δεν νιώθεις όμορφα, δεν νιώθεις καλά γενικά, αλλά δεν κάνεις κάτι για να το διορθώσεις. Σταματήσαμε που λες να μιλάμε και μετά του έστειλα εγώ. Δεν άντεξα, του έστειλα. Και επιδίωξα να το δω. Πραγματικά έλειωσα, αλήθεια. Φαινόταν και αυτός ότι έλειωσε. Δηλαδή, επιδίωξε να βρεθείτε κάπου σε ένα δημόσιο χώρο. Δηλαδή, να πας τυχαία από τη δουλειά του ή από κάπου να το δεις. Πραγματικά έλειωσε αλήθεια. Φαινόταν και αυτός ότι έλειωσε. Μου έστειλε κατευθείαν μήνυμα. Αρχίσαμε να μιλάμε και βρεθήκαμε. Ήταν όνειρο. Μετά μου έστειλε ξανά και ξανά. Στα τηλέφωνα μιλάμε όποτε μπορούμε, αλλά δεν βρεθήκαμε ξανά. Αυτός τώρα, από ό,τι κατάλαβα, έχει τύψεις. Πιστεύω πως ήταν και η πρώτη του φορά και μου είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που πήγε με άλλη γυναίκα στο γάμο του και ότι δεν το μετάνιωσε. Όποτε μιλάμε μου λέει όλο πως έχει τόσα πολλά προβλήματα, ότι δεν είναι καλά, δεν ξέρει πόσο θα αντέξει σε ένα γάμο που δεν νιώθει χαρούμενος και το μόνο που τον νοιάζει τώρα είναι η δουλειά του και τα παιδιά του. Αλλά εγώ βλέπω αυτό το ζευγάρι στον έξω κόσμο, λες, να δίνει καλή εντύπωση, να φαίνονται ευτυχισμένοι σαν ζευγάρι. Εγώ βλέπω ότι του αρέσει αυτό το παράνομο, αλλά δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί να με βλέπει, έχει πολύ άγχος το τι θα πει και τι θα κάνει, αλλά δεν θέλει και να κόψουμε, ούτε εγώ. Και είχε κάποια προβλήματα να αντιμετωπίσει, είχα και εγώ κάποια προβλήματα στη δική του οικογένεια, είχα και εγώ κάποια προβλήματα στη δική μου οικογένεια και ξαφνικά μου στέλνει αυτά. Και τη γράφει τα εξής μηνύματα, μου το στέλνει screenshots. Τα θέματα όλα είναι ρευστά. Από τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που νομίζουμε πως είναι όλα καλά, μπορεί και να μην είναι. Εγώ είμαι πολύ στενοχωρημένος. Δεν είμαι καλά. Όλα καλά θα πάνε, θα δεις. Και του λέει για το, της λέει για το πρόβλημά της. Και επειδή είμαι άνθρωπος της λογικής και της ορθής σκέψης, θα σου πω να αφοσιωθείς στην οικογένεια σου που σε χρειάζεται και εμείς ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και να ξαναείμαστε όπως ήμασταν και είμαστε. Όμως τώρα δεν πρέπει. Δεν θα νιώθω καλά σαν άνθρωπος. Πιστεύω να με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Στο είπα, δεν το θέλω, όμως το θεωρώ πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε, γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος,
με κάποια θέματα, έχω κάποιες ευαισθησίες και κάποια πράγματα τα βλέπω σαν νόμους. Άγραφους μεν, αλλά νόμους για μένα. Δεν μετάνιωσα τίποτα και στο είπα και στο ξαναλέω πως μπορεί να ξαναβρεθούμε, γιατί σίγουρα το θέλουμε. Και εσύ όπως και εγώ. Όμως τώρα σε αυτή τη φάση νιώθω ότι πρέπει να το αφήσουμε λίγο στην άκρη και να δούμε τις οικογένειές μας που μας έχουν ανάγκη. Εγώ αυτό που νιώθω για σένα δεν θα μου περάσει όπως δεν μου πέρασε τόσα χρόνια και αυτή ήταν η ανάγκη που με έφερε σε σένα ξανά τώρα. Όμως αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα πράγματα και εμείς πίστεψέ με θα ξαναβρεθούμε, να ξέρεις. Δεν είμαι σίγουρος, στο ξαναλέω δεν θέλω, όμως οι αρχές μου αυτό μου λένε τώρα. Δεν θέλω να παίζω με τα συναισθήματά μας και στο ξαναλέω πως ό,τι νιώθεις το ίδιο νιώθω και εγώ. Απλώς αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει η κατάσταση, νομίζω πως πρέπει να σταματήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι για λίγο ή αν είναι για πάντα, που δεν θα το ήθελα σίγουρα όμως. Τώρα νιώθω πως αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ πάντως δεν θέλω ούτε να με μπλοκάρεις ούτε να με σβήσεις. Εγώ δεν θα σε μπλοκάρω, δεν θα σε σβήσω. Και σου είπα και χθες πως σκέφτομαι. Αν θέλεις να με μπλοκάρεις και να με σβήσεις, δεν μπορώ να σε εμποδίζω. Εγώ θα σε σκέφτομαι συνέχεια. Θα είσαι το απόλυτο αποθυμένο μου. Σε θέλω πάρα πολύ. Είσαι η γυναίκα που με καλύπτει σαν άνδρα και μαζί σου είμαι αυτός μου. Όμως το ξαναλέω, θέλω να πράττω με τη λογική και όχι με το συναίσθημα. Ίσως αυτό να μην είναι σωστό, όμως γενικά έτσι κρατώ στη ζωή μου. Θέλω να με καταλάβεις και να μην παρεξηγήσεις. Είσαι το μεγάλο μου αποθυμένο. Δώσε μου χρόνο, σε παρακαλώ. Δεν είμαι καλά να ξέρεις τι γράφει. Αυτά προφανώς είναι μηνύματα που τις απαντάει αυτούς, αυτά που τους στέλνει αυτή. Δεν μου τα στείλουν σε αυτά που τους στέλνει. Είσαι και το ξέρεις η μεγάλη μου αγάπη. Θέλω να ηρεμήσω. Είμαι πολύ πιεσμένος και δεν μπορώ να διαχειριστώ όλο αυτό που μου συμβαίνει. Κατάλαβε με, σε παρακαλώ. Περνάω δύσκολα τον τελευταίο καιρό και ήσουν η λιαχτίδα μέσα στην άβυσσο που μου έδερνε. Μόνο αυτό σου λέω για να το εμπεδώσεις τι εννοώ. Θέλω να καταλάβεις πολύ καλά πως αυτή τη στιγμή είμαι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο από τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικογένειά μου. Και αν δεν το κάνω, δεν θα είμαι καλά σαν άνθρωπος. Νιώσε με, σε παρακαλώ, μην με στενοχωρείς κι εσύ. Ξέρεις τι είσαι για μένα. Το ξέρεις πολύ καλά, το ένιωσες. Το είδες με τα μάτια σου. Είσαι η μεγάλη μου αγάπη και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Και μου λέει η φίλη που μου στέλνει τα μηνύματα, στα στέλνω για να δεις. Χάνω άδικα τον καιρό μου. Ποιον καιρό σου, κόρη? Είσαι παντρεμένη, κόρη. Ζεις σε ένα γάμο με έναν άλλον άντρα, κόρη. Πώς χάνεις άδικα τον καιρό σου, κόρη? Τι εννοείς χάνεις άδικα τον καιρό σου? Εννοείς ότι θα μπορούσες να κάνεις εξουσυγή σχέση με έναν άλλον παντρεμένο ή έναν ελεύθερο και χάνεις άδικα τον καιρό σου που κάνεις με αυτόν? Αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να περνάμε όμορφα, έστω κρυφά. Πάλι μιλήσαμε και μιλάμε κανονικά, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Μετάραξε αυτό που ήρθε μετά από τόσα χρόνια και θέλω να το ζήσω, έστω και κρυφά. Είχα τόσο έρωτα και τώρα νιώθω τόσο όμορφα. Αλλά δεν ξέρω πώς να φερθώ και νιώθω πολύ μελαγχολία. Συγγνώμη αν σε κούρασα, ήθελα να σου τα πω, αγαπημένη μου. Παιδιά, εγώ είχα μόλις σηκωθεί από τον απογευματινό ύπνο να τα διαβάζω αυτά. Ήμουνα στον άλλον καφέ τώρα, ο δεύτερος. Και της απάντησα αυτόματα. Κόρη, της γράφω. Ο άνθρωπος αυτός έχει φιλότιμο. Νιώθει τύψεις που απατάτε τους συντρόφους σας. Και επίσης ίσως πιστεύει πως λόγω των εντός εισαγωγικών αμαρτιών σας δημιουργούνται και προβλήματα υγείας και λοιπά στις οικογένειές σας. Αυτό που κάνετε, της γράφω, δεν είναι σωστό. Είστε παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους. Κανονικά χωρίζουν οι άνθρωποι από γάμα που δεν τους κάνει, το ξεπερνάνε το χωρισμό, κάνουν ψυχοθεραπεία κλπ. Και μετά κάνουν άλλες σχέσεις. Εσύ δηλαδή θεωρείς πως είναι ορθό αυτό που κάνετε? Είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου? Νιώθεις όμορφα? Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Στο λέει ξεκάθαρα στα μηνύματα πως έχει έρωτα για σένα, αλλά όχι τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι σε απάντησα πάρα πολύ αυστηρά. Πολύ αυστηρά τις απάντησα. Αλλά θέλω να σας μάθω, νεαρά μου κορίτσια. Γιατί το κορίτσι είναι νεαρό, ούτε 35 δεν θα είναι. Νεαρά μου κορίτσια και νεαρά μου αγόρια. Να ακούσετε από μια μεγαλύτερη γυναίκα, στη μέση ηλικία, ότι τα αγαθά κόπισκτώνται. Τα συναισθηματικά αγαθά κόπισκτώνται. Κόπης είναι δοτική, που σημαίνει με κόπους, χτώνται σημαίνει αποκτιούνται. Την αχαρά, την ευτυχία αν θέλετε, την ευδαιμονία αν θέλετε. Δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε χωρίς να κοπιάσουμε.
Ναι, είναι κοπιαστικό να μπεις στη διαδικασία να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ναι, είναι κοπιαστικό να μπεις στη διαδικασία να κάνεις θεραπεία ζευγαριού. Ναι, είναι πολύ κοπιαστικό να χωρίσεις. Είναι πολύ κοπιαστικό να μεγαλώσεις μόνος σου, μόνη σου παιδιά. Είναι πολύ κοπιαστικό όλα αυτά. Και σίγουρα φαίνεται πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο, θα έλεγα, ελκυστικό το να μένουμε στο γάμο μας, να έχουμε τα ωφέλη του γάμου μας, ίσως τη στέγη, ίσως και την οικονομική εξασφάλιση, ίσως και όχι την κοινωνική εξασφάλιση, να μην χαλάμε καθόλου τα κακώς κείμενα ή τα κείμενα τέλος πάντων, όπως και αν είναι τα θέματα, γιατί μπορεί να μην είναι ο γάμος το πρόβλημα, που λες ότι δεν νιώθεις όμορφα απέναντι στον άντρα σου, μπορεί γενικότερα να έχει ζήτημα και να πρέπει να κάνεις θεραπεία, ψυχοθεραπεία, ίσως και αντικαταθλιπτική θεραπεία για να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, δουλεύουμε τον άντρα που είμαστε παντρεμένοι μαζί του, δουλεύουμε τη γυναίκα που είμαστε παντρεμένοι μαζί μας, ότι και καλά είμαστε σε εκείνο το γάμο, ότι είμαστε σε εκείνη την οικογένεια, ότι η ενέργεια μας μένει εκεί, και εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε μια χαρά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να επενδύουμε το χρόνο μας σε μια καψούρα, σε έναν έρωτα που έρχεται απ' έξω. Και να στείλουμε και μήνυμα στη ψυχολόγο να τη ρωτήσουμε αν χάνουμε το χρόνο μας που προσπαθούμε να πείσουμε τον παλιό μας ερωτικό σύντροφο με τον οποίο ακολουθούμε τόσα χρόνια στα Instagram και μας ακολούθησε και αυτός και τον πήραμε από κοντά και μας πήρε από κοντά και το κάναμε μια φορά και μετά αυτός νιώθει ενοχές και τύψεις και λέει να σταματήσουμε και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να τον πείσουμε να έχουμε αυτό το πολύ wow πράγμα το οποίο θα μας λύσει τα προβλήματά μας. Η καψούρα δεν σου λύνει τα προβλήματα. Το κέρατο που φοράς στον άντρα σου ή το κέρατο που φοράς στη γυναίκα σου δεν σου επιλύει τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι μέσα σου. Χρειάζεται να κάνεις ενδοσκόπηση. Χρειάζεται να κάνεις ιδιαίτερη δουλειά με τον εαυτό σου προκειμένου να βρεις ποια είναι τα ζητήματά σου, ποια είναι τα τραύματα σου, τα ανεπίλητα που κουβαλάς μέσα σου από την παιδική σου ηλικία και με πολύ πνευματικό και συναισθηματικό κόπο να δουλέψεις προκειμένου να ξεπεράσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες και φόβους, να ενδυναμωθείς και να μπορείς να ζεις μια ζωή ελεύθερη, ελεύθερη ζωή, δυνατή ζωή και χαρούμενη ζωή. Μένοντας εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις που δεν μας ταιριάζουν, χρησιμοποιώντας τους άλλους ανθρώπους και χρησιμοποιώντας και τους εαυτούς μας, μπαίνοντας μέσα σε σχήματα τα οποία είναι το λιγότερο ατελή και ψευδή, δεν επιλύνουμε τα προβλήματά μας. Κόρη, 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 κόρες, ή. Σας παρακαλώ. Δεν είναι μάθημα ηθικής αυτό. Δεν το λέω από ένα χώρο ηθικής. Δεν το λέω όπως θα το έλεγε ο πατέρας μου που είναι ιερέας, που θα έλεγε νέα αμαρτία και ξέρω εγώ ό,τι σημαίνει αμαρτία. Δεν το λέω από νόμο, από θέμα κοινωνικής ηθικής, τι θα πει ο κόσμος. Το λέω από ουσιαστικό πρόβλημα. Το να πας να τα φτιάξεις με έναν που είχες παλιά καψούρα, είχες παλιά κουβέντα που εσύ τον χώρισες παλιά. Ή αυτός σε χώρισε, αλλά δεν δούλεψε από την αρχή το πράγμα. Και τον ακολουθείς στο Instagram και σε ακολουθεί. Και επιδιώκετε να κάνετε εξωσυζυγική σχέση και συναισθήματα και πράγματα, ιστορίες κακά και να λέτε τα προβλήματά σας και να λέει αυτός τα προβλήματα με τη γυναίκα του και να λες εσύ τα προβλήματα σου με τον άντρα σου και να λέει αυτός τα προβλήματα με τα παιδιά του και εσύ με τα παιδιά σου κλπ. Δεν μπορώ. Είναι μια τεμπέλικη ζωή αυτή. Τεμπέλικη ψυχικά, τεμπέλικη συναισθηματικά, τεμπέλικη πνευματικά, η οποία σε κουράζει πάρα πολύ σωματικά. Νομίζουμε πως είναι ο εύκολος δρόμος το να τα φτιάξουμε έναν παντρεμένο με μια παντρεμένη, το να πατήσουμε τον άντρα μας ή να πατήσουμε τη γυναίκα μας ή τον σύντροφό μας ή τη σύντροφό μας. Νομίζουμε πως είναι ο εύκολος δρόμος. Είναι όμως ο δρόμος ο οποίος μας φέρνει ακόμη περισσότερο πόνο, ακόμη περισσότερη καταθλίψη, ακόμη περισσότερη μελαγχολία. Στη ψυχοθεραπεία χθες θα πας. Χθες. Χθες και χθες. Και πες μου τι δεν καταλαβαίνεις από τα βίντεο που παρακολουθείς εδώ στο κανάλι. Έχουμε κάνει τόσα βίντεο για σχέση με παντρεμένους. Τόσα βίντεο. Νομίζω πρέπει να εστιάσουμε λίγο στις σχέσεις παντρεμένων με παντρεμένους. Γιατί εκεί σαν να και έρονται κάποια προβλήματα. Έρονται μέσα στο μυαλό, σαν να και φεύγουν κάποια ζητήματα. Γιατί είναι, α, εντάξει, μωρή, είναι και αυτός παντρεμένος. Είμαι και εγώ παντρεμένη. Είναι και αυτή παντρεμένη. Είμαι και αυτός παντρεμένος. Οπότε είναι εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Σταματήστε να ζείτε τη ζωή σας έτσι. Είναι τεμπέλικο. Και πολύ κουραστικό. Τα συναισθηματικά αγαθά επίσης κόπισκτο. Μας το εύχομαι.
να κοπιάσουμε αρκετά, να κοπιάσουμε, ξαναλέω, με την εσωτερική δουλειά, με τον εαυτό μας, όχι να κοπιάσουμε, να τρέχουμε τον άλλο ξοπίσω και να του στέλνουμε μηνύματα και να προσπαθούμε να τον τραβήξουμε να έρθει πίσω στην αμαρτωλή μας σύνδεση και συνέβρεση. Όχι τέτοιο σκόπο. Να κάνει τον άλλο stalking. Κόπο με τον εαυτό σου μέσα σου, να βρει και είναι τα δικά σου ζητήματα. Να δουλέψει με τον εαυτό σου. Έλα εκεί, τι λε. Μας το εύχομαι να κοπιάσουμε πνευματικά, ψυχικά και ηθικά και να απολαμβάνουμε τους καρπούς των κόπων μας. Και ακόμη κι αν ένας άνθρωπος είναι μόνος του, χωρίς σχέση, χωρίς έρωτα, χωρίς σεξ, αλλά ζει τη ζωή του με ελευθερία, έχει επιλύσει τα εσωτερικά του ζητήματα, έχει ξεκαθαρίσει τη σχέση του με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους γύρω του, μπορεί να ζει σε μεγάλη αρμονία και να είναι πολύ καλύτερα ψυχολογικά από ένα πρόσωπο το οποίο παραμένει μέσα στα κουτάκια που έχει χτίσει για να κρυφτεί και προσπαθεί να χτίσει παράλληλα και άλλα κουτάκια. Έξω από τα κουτιά. Ελευθερία. Ελευθερία. Mm.